Αφού λοιπόν έχουμε φτιάξει τη βάση της τάρτας και βεβαιωθούμε πως έχει σταθεροποιηθεί η τάρτα στην κατάψυξη, ξεκινάμε την κρέμα. Έχουμε μουλιάσει τα κάσιους για 2-4 ώρες για τους λόγους που είπαμε νωρίτερα και για να μας δώσουν μια πιο κρεμόδη υφή. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο γάλα. Συγκεκριμένα γάλα από ξηρούς καρπούς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αν έχουμε τα κάσιους, μουλιάζουμε τα κάσιους, προσθέτουμε ένα μέρος κάσιους, δύο μέρη νερό σε blender ή σε κάποιο μίξερ πολύ δυνατό ώστε να μπορεί να το κόψει. Το χτυπάμε αρκετά δυνατά σε δυνατή ταχύτητα για 2 με 3 λεπτά. Στο τέλος, το αποτέλεσμα που έχουμε είναι, μοιάζει με γάλα. Αυτό το γάλα λοιπόν το περνάμε από τουλπάνι, από κάποια σίτα ή ένα σινουά. Θέλουμε αρκετά να είναι πολύ λεπτό ή και ένα λευκό τορσόν, μια λευκή πετσέτα. Έτσι λοιπόν το στρίβουμε το συγκεκριμένο, αφού μπει μέσα όλο το υλικό, το στρίβουμε και το υγρό που βγαίνει το κρατάμε για γάλα, δηλαδή γάλα από κάσιους. Και αυτό που μένει μέσα στην πετσέτα δεν το πετάμε. Αυτή τη στιγμή που είναι τόσο ψηλοκομμένο, το χρησιμοποιούμε για αλεύρι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλά εστιατόρια χρησιμοποιούν αυτό το αλεύρι για να φτιάξουν κάποια gluten free ψωμιά. Επίσης λοιπόν, μια άλλη διαδικασία που ακολουθούμε είναι για να φτιάξουμε κάποιο τυρί από ξηρούς καρπούς. Φυσικά δεν μιλάμε για μέθοδο τυροκόμησης, αλλά για ένα υποκατάστατο τυριού. Προσθέτουμε λοιπόν τα μουλιασμένα κάσιους ή τα μουλιασμένα αμύγδαλα ή τα καρύδια μαζί με κάποιο φυτικό γάλα όπως αμυγδάλου, γάλα σόγιας, γάλα καρυδιού, γάλα καρύδας ή γάλα φιστικιού. Χτυπάμε στο blender ή στο μίξερ και έχουμε ένα κρεμμόδες τυρί για σάλτσα ζυμαρικό ή και για τυπάκι. Αν μιλάμε για vegan διατροφή και όχι raw vegan, υπάρχει κάποιο άλλο είδος τυριού το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε. Το ίδιο τυρί που θα βγει, από τη στιγμή που θα του βάλουμε τα μπαχαρικά του μέσα, την ώρα που θα χτυπάμε δηλαδή το τυρί από κάσιους, προσθέσουμε τα μπαχαρικά, το αποτέλεσμα που θα έχουμε θα είναι μια κρέμα τυριού. Αυτή η κρέμα τυριού, αν τη βάλουμε σε ένα γαστρονόμ ή σε ένα ταψάκι ή σε μια φόρμα κέικ και το ψήσουμε στο φούρνο, θα δείτε ότι εξωτερικά, βέβαια δεν μιλάμε όπως είπα για raw vegan, μιλάμε για vegan διατροφή. Θα δούμε ότι εξωτερικά τα τυχώματά του γίνονται αρκετά σκληρά και έχουμε ένα αποτέλεσμα σαν ένα λευκό τυρί. Ας το πούμε και έτσι. Οπότε μπορούμε να σε μια χωριάτικη, σε μια vegan χωριάτικη να προσθέσουμε το συγκεκριμένο τυρί ή και οπουδήποτε αλλού μπορούμε να βάλουμε τυρί. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα αμύγδαλα και με τα καρύδια. Η μόνη προσθήκη πέρα των μπαχαρικών και του γάλακτος είναι η διατροφική μαγιά. Τι είναι η διατροφική μαγιά? Είναι κάποιες νυφάδες, κίτρινες νυφάδες, οι οποίες είναι προϊόν φυσικής ζύμωσης ενός συγκεκριμένου ζυμομύκητα. Εκτός λοιπόν από τη χαρακτηριστική τυρένια γεύση που έχει η διατροφική μαγιά, έχει αρκετά θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη B12 και πρωτεΐνες. Τη βιταμίνη B12 τη βρίσκουμε κυρίως σε ζωικά προϊόντα, οπότε κάποιος vegan ή raw vegan δεν μπορεί να την έχει στον οργανισμό του. Ένα ακόμα εύκολο τυρί γίνεται με κολοκυθόσπορο και διατροφική μαγιά. Έχουμε τον κολοκυθόσπορο ψημένο ή ομό, τον περνάμε σε ένα στεγνό blender ή μίξερ μαζί με τη διατροφική μαγιά και τα μπαχαρικά της αρεσκίας μας. Προσέχουμε όλα να είναι στεγνά, ώστε να μην γίνει σαν πουρές, θέλουμε να γίνει σαν πούδρα. Χτυπάμε λοιπόν σε δυνατή ταχύτητα το κολοκυθόσπορο μαζί με τα μπαχαρικά. Μπαχαρικά κυρίως μπορεί να είναι πάπρικα καπνιστή, πάπρικα γλυκιά, κουρκουμάς ή και τζίντζερ, αποξηραμένος πάντα. Μπλεντάρουμε αυτό το μήνυμα σε στεγνό μπλέντερ όπως είπα και έχουμε ένα είδος, το αποτέλεσμα είναι ένα είδος παρμεζάνας. Πίσω λοιπόν στη συνταγή μας, θέλουμε να κάνουμε τώρα την κρέμα ώστε να την προχωρήσουμε, να την βάλουμε στην κατάψυξη και μέσα σε 4 με 6 ώρες να είμαστε έτοιμοι, να είναι έτοιμη η τάρτα μας. Λοιπόν, παίρνω τον κάδο του μίξερ. Προσθέτω το μουλιασμένο κάσιους, όπως είπα και πριν, τις φράουλες, το ξύσμα λεμονιού, το χυμό λεμονιού, το σφένδαμο ή και την αγάβη, μπορείτε να την καταστήσετε με ό,τι θέλετε, αγάβη ή σφένδαμο, απλά θέλουμε να είναι κάποιο σαν σιρόπι να είναι, ώστε να μπορέσει να δέσει περισσότερο την κρέμα μας. Το γάλα καρύδας, τώρα όσον αφορά το γάλα καρύδας, μιλάμε για μια κονσέρβα γάλακτος καρύδας, το βάζουμε στο ψυγείο και η διαδικασία είναι ότι όταν τη βγάλουμε από το ψυγείο μετά από 1 με 2 ώρες που έχει κρυώσει, έχει φτάσει 2 με 3 με 4 βαθμούς Κελσίου, θέλουμε να πάρουμε το πιο πηχτό κομμάτι, οπότε το υγρό κομμάτι το αφαιρούμε και το κρατάμε για κάποια άλλη συνταγή και το πιο πηχτό κομμάτι το κρατάμε για τη συνταγή μας γιατί θέλουμε να είναι δεμένη η κρέμα, ώστε να μην θέλει πολλή ώρα κατάψυξης και να μπορεί να συντηρηθεί και στη συντήρηση, να μην είναι μόνο κατάψυξης. Προσθέτουμε λοιπόν το γάλα καρύδας και στο τέλος το λάδι καρύδας. Επίσης το λάδι καρύδας έχει αυτή τη δυνατότητα να μας δένει τις κρέμες, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Χτυπάμε λοιπόν στο blender την κρέμα μας
Ανάλογα πόσο δυνατό είναι το blender, είναι και ο χρόνος που θα χρειαστούμε για να, για να μπλεντάρουμε την κρέμα μας. Το αποτέλεσμα από τις φράουλες θα είναι μια αρκετά, μπορώ να πω, έχει υφή κρέμας γάλακτος, φυτικής κρέμας γάλακτος χτυπημένης ή και υφή μπεσαμέλ. Οπότε τώρα το μόνο που μένει είναι, από τη στιγμή που έχουμε βγάλει τη βάση από την κατάψυξη, να περιχύσουμε το μείγμα και να το βάλουμε ξανά πίσω στην κατάψυξη για 4 έως 6 ώρες. Από τη στιγμή που θα δέσει, μπορούμε να τη βάλουμε στο ψυγείο και να διατηρηθεί από 2 έως 3 ημέρες, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Απλά την ώρα του πάσου, καλό θα ήταν να, άμα χρησιμοποιούμε μόνο κατάψυξη, γιατί σε πολλά εστιατόρια γίνεται η ίδια διαδικασία, καλό θα ήταν το γλυκό να βγει την ώρα της παραγγελίας, από τη στιγμή που μιλάμε για το έχει παραγγείλει ο πελάτης, το βγάζουμε από την κατάψυξη για 5 με 6 λεπτά, λόγω του ότι δεν παγώνει όπως μπορεί να παγώσει ένα παγωτό, ας πούμε. Από τη στιγμή που θα φύγει για 4 με 5 λεπτά, ίσως και 6, εκεί είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να κοπεί με κουτάλι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Προχωράμε λοιπόν και το βάζουμε στην κατάψυξη για 4 έως 6 ώρες. Θα έχετε προσέξει, όπως και στο συγκεκριμένο γλυκό, πολλές vegan συνταγές γλυκών χρειάζονται κατάψυξη για να σφίξουν. Αυτό γιατί δεν έχουν σταθεροποιητές ή τουλάχιστον προσπαθούν να μην χρησιμοποιούμε εμείς φυτικούς σταθεροποιητές. Αυτό μας δείχνει πόση σημασία έχει η vegan διατροφή στον οργανισμό μας. Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, όσον αφορά τα προβλήματα με διαβήτη, το πεπτικό σύστημα και τη μείωση του βάρους. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως άμα ακολουθεί κάποιος raw vegan διατροφή θα αδυνατήσει ή θα είναι απόλυτα υγιής. Το παν μέτρων άριστον και η ισορροπία στη διατροφή είναι και εδώ το μυστικό επιτυχίας. Μεγάλη προσοχή επίσης στη βιοδιαθεσιμότητα κάποιων πρώτων υλών, στην απορρόφησή τους δηλαδή από τον οργανισμό μας. Κάποιες πρώτες ύλες πρέπει να υποστούν θερμική επεξεργασία και κάποιες όχι. Συνεπώς υπάρχουν κάποιοι καρποί ή κάποιοι σπόροι οι οποίοι αν δεν επεξεργαστούν σωστά, αν δεν δεχτούν θερμική επεξεργασία, συνεπώς δεν θα είναι, μπορεί και να μην είναι καν vegan, αναγκαστικά κάποιοι καρποί πρέπει να περάσουν από θερμική επεξεργασία άνω των 45 βαθμών, για να μην μας προκαλέσουν πρόβλημα στον οργανισμό μας. Και όταν λέω πρόβλημα στον οργανισμό, υπάρχει αρκετός χρόνος με νόσο του Crohn ή με διάφορα άλλα θέματα στο πεπτικό σύστημα. Ως εδώ λοιπόν, στη συνέχεια θα διακοσμήσουμε την τάρτα μας, θα μιλήσουμε για τον vegan πελάτη και για ένα εστιατορικό vegan μενού με έμφαση στην ποιότητα και το κόστος των πρώτων υλών.